Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Βασίλη Παπαθεοδόρου, να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και στους τηλεθεατές σας. Ναι. Και να ευχηθώ και χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Να κάνω μια ερώτηση και φυσικά μπορείτε να απαντήσετε σε ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Όχι, εγώ θα κάνουμε μια συμφωνία. Εντάξει. Επειδή έκανα δηλώσεις οι οποίες λογοκριθήκα, γιατί όταν ένας άνθρωπος κάνει δηλώσεις και όχι ό,τι να τις θέλει αυτός, να το ζητάνε και βγάζουν στον αέρα αυτά που θέλουνε, ελπίζω εδώ να με αφήσετε να μιλήσω. Δεν μιλάτε για εμάς, φαντάζομαι. Όχι, μιλάω για άλλα μέλη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Μπέο, για να καταλάβουμε κι εμείς. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να κάνω να πω κάτι και μετά να σας πω αυτά που δήλωσα έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Επειδή έκανε δηλώσεις ο κύριος Μαρινάκης και μίλησε για περιτώματα, και επιτρέψτε μου, όχι ότι εγώ είμαι, ξέρετε, καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες, περιτώματα δεν γνωρίζουν τι είναι. Είναι κόπρανα, κοπριές, κοπρίτες. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έτσι δεν είναι? Σωστό είναι, κύριε Μπέο. Σωστό δεν είναι? Ναι. Εντάξει, εγώ λιγάκι που ξέρω. Να καταλάβουν όμως οι Έλληνες. Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει. Τι είπατε? Μεγαλύτερος κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει. Κύριε Μπέο, μια παράκληση. Επειδή η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια και είναι καθαρά δικά σας, ας τα περιορίσουμε κάπως κόσμια για να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Εσείς, να σας πω κάτι. Ναι. Εσείς με καλέσατε. Σας καλέσαμε να μιλήσουμε κανονικά. Να εκφραστώ. Αφήστε με να εκφραστώ. Να εκφραστείτε σε ένα κόσμιο πλαίσιο, γιατί καταρχάς δεν είναι παρόν. Λοιπόν, να πω κάτι. Ένα λεπτό. Όταν αυτούσια διαβάζετε ή μεταφράζετε την ανακοίνωση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είπαμε τη λέξη αυτή. Επίτηδες. Γιατί λέω εγώ όμως. Μισό λεπτό. Και εντάξει, γνώμη λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα της δημοκρατίας που λέμε. Ναι. Και όχι του δυνατού. Ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει και αξιοπρέπεια. Και εμείς εδώ στο Βόλο είμαστε και περήφανοι και αξιοπρεπείς. Δεν το αμφισβήτησε καταρχάς η εκπομπή αυτό. Κατά δεύτερον, αν καταφέρεστε με αυτόν τον τρόπο εναντίον του οποιοδήποτε, όχι του κύριου Μαρινάκη, δεν μπορεί να γίνει σωστά η κουβέντα και αδικείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Και η εκπομπή σίγουρα δεν μπορεί να υιοθετήσει αυτούς τους ισχυρισμούς και χαρακτηρισμούς. Αφήστε μου όμως να πω αυτά που είπα. Παρακαλώ. Να σας πω αυτά που είπα. Πρώτον, για να διορθώσω και ένα συνάδελφό σας, ο Βόλος, η μοναδική επαγγελματική ομάδα στην πόλη μας, έχει 2.500 διαρκείας και εισιτήρια λόγω των μελών, και αυτά είναι. Ναι. Οι άλλες οι ομάδες που ανέφερε κάποτε συμμετείχαν σε επαγγελματικό πρωταθλήματα και δεν διαθέτουν τόσα εισιτήρια, για να το κλείσουμε. Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα. Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσάς και να απαντήσετε. Πόσες φορές έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, οι ΑΕΚ, οι μεγάλες ομάδες, και πόσες έχουν ευνοηθεί? Είναι ντροπή, κατάντημα για το μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού να κλαίει για ένα offside οριακό που δεν είναι φάση από το VAR, αλλά του το μετέφερε η Νόβα, και κρίθηκε το παιχνίδι. Να σας θυμίσω εσάς τους αξιόλογους και έγκριτους δημοσιογράφους ότι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού έγινε στο 63. Και είναι ντροπή να μιλάει για μια ομάδα που ανέβηκε από τη Β' Εθνική. Βέβαια, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Αν έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός στη φάση του 17, είναι ένα κομμάτι. Αν δεν έχει κάνει ευκαιρία, επειδή ο Βόλος έπαιξε πάρα πολύ καλά και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας, είναι ένα δεύτερο κομμάτι, έτσι. Εντάξει. Και άμα αδικήθηκε, πόσες ομάδες αδικούνται κάθε Κυριακή? Είναι δυνατόν λοιπόν σε 90 λεπτά, σε μια οριακή φάση που μπορεί να μην είναι offside, θα το δεχτώ. Ναι. Οριακά όμως. Να κάθεται και να λέει για τέτοια παραλυρήματα, τέτοιες ανακοινώσεις, δεν τρέπεται λιγάκι? Να ρωτήσω κάτι. Μεγάλη, πραγματικά, τον Ολυμπιακό με αυτά που κάνουν τον μικραίνουν. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, τεράστιος οργανισμός. Είναι δυνατόν να ψάχνει να βρει δικαιολογίες? Σήμερα ο Βόλος έπαιζε με 4 ποδοσφαιριστές δανεικούς από τον ΠΑΟ της ΚΑΠΑ 19. Με άλλους 4 κάτω των 23 χρονών. Και 3 των 29. Δεν τρέπεται λίγο? Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπέο. Ο προϋπολογισμός του Βόλου είναι 2 εκατομμύρια και αυτοί έχουν 20. Μία ερώτηση. Όμως,
Μία ερώτηση, παρακαλώ. Όμως και κλείνω. Όχι, όχι, δεν θέλω να κλείσετε. Μία ερώτηση να δείτε. Ναι, όμως να πω κάτι. Παρακαλώ. Όμως αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Okay. Τώρα για να κλείσω. Και συγγνώμη για αυτό που θα πω. Όταν λέει ο κύριος Μαρινάκης να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, ξέρετε τι εννοεί. Τι εννοεί. Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μαρινάκης έχει μείνει στο παρελθόν. Και εννοεί να κερδίζει ο Ολυμπιακός Βόλου και όλοι οι άλλοι να παραγαμηθούν. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, είπαμε να μιλήσουμε κανονικά για να μπορέσουμε να κανονικά κάνουμε. Κανονικά δεν μιλάμε. Δεν είναι μιλάμε κανονικά, μα βρίσκουμε. Να πάρει το τώρα δεν βρίσκατε κάποιον, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Άλλοι μπιπ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Μπέο, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε τη συνομιλία, γιατί είπαμε να κρατήσουμε εδώ μια κόσμια κουβέντα. Εμείς θέλουμε να ακουστεί η δική σας γνώμη. Να κρατήσουμε την κουβέντα. Εμείς όμως την κρατάμε την κουβέντα, μα βρίζετε στον αέρα. Δεν βρίζετε, δεν μπορεί να κρατήσουμε την κουβέντα. Κύριε Μπέο, μπορώ να σας απευθύνω εγώ ένα ερώτημα. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρου. Ποιος ήσταν επιτρέπει. Καλησπέρα, Βασίλης Παπαθεοδόρου. Θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Είναι γνωστές οι θέσεις και οι δικές μου και στο παρελθόν για τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό, αλλά. Το δικό μου ερώτημα είναι ότι πολλές φορές στο παρελθόν σας είχαμε δει δίπλα σε έναν άνθρωπο που σήμερα του απευθύνεται και εσείς ένα χαρακτηρισμό. Εσείς μετανιώνετε που ήσασταν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο και σας έχουμε ακούσει κάποιες φορές και σε συνομιλίες. Θα σας πω κάτι. Εγώ για ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου δεν μετανιώνω. Απλά το έχω πληρώσει. Και αυτή η γνωριμία με τον Μαρινάκη την πλήρωσα με 11 μήνες φυλακή. Και τελειώνει εκεί. Καλός ήμουνα 2-2,5 χρόνια μαζί του. Εάν έκανα καλό ή όχι, αν του προσέφερα κάτι ή δεν του προσέφερα, ή αν μου προσέφερε αυτός, αυτά είναι προσωπικά δικά μας. Δεν μετανιώνω, γιατί να μετανιώσω. Μήπως αυτή η περιπέτεια, που περάσατε σας οδηγεί το πολλές φορές και σε... κύριε Παπαθεοδόρου, τελείωσε. Όχι, ούτε ψάχνω να βρω αυτή θύματα, η περιπέτεια, ούτε ενοχές. Το ερώτημά μου είναι αν η περιπέτεια αυτή σας έχει αφήσει κάποιες πληγές. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές μπορεί να εκφράζεται έτσι. Όχι, καμία πληγή. Βγήκα πιο δυνατός, πιο σοφότερος, αλλά μου έχει αφήσει κάποιες πικρίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Κύριε Μπέο, κάποτε πρέπει να κλείσουμε, περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, ένα λεπτό. Θέλω να κάνω μία δήλωση που έκανα. Ναι, αλλά να δίνει... Σε ό,τι αφορά... Ναι. Πηγαίνετε ένα λεπτό πιο πέρα. Τι να κάνω. Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, να πω στον κόσμο καταρχήν ότι για πρώτη φορά δηλώθηκα ως διερμηνέας στο Φιλοαγώνος, ναι. Και δηλώθηκα σκοπίμως, γιατί πρώτον μου το δίνει το δικαίωμα ο νόμος και οι διατάξεις, και δεύτερον ήθελα να δω αν για άλλη μια φορά ένας άνθρωπος που μειώνει πραγματικά τον ιστορικό Ολυμπιακό θα ξανάμπαινε στον αγωνιστικό χώρο να τραμποκίσει, να απειλήσει και να εκβιάσει. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα στο Φιλοαγώνος. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα κάθε Κυριακή. Να μπαίνουν μέσα, να τραμπουκίζουν, και μιλάω για τον κύριο Καραπαπά. Και να μην μιλάει κανένας. Όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ας κάνει ο επίσημος Ολυμπιακός μία ανακοίνωση ότι δεν φιλοξενήθηκε. Προσφέραμε μία άριστη φιλοξενία. Αλλά δεν μπορούμε στο φιλόξενο Βόλο να δεχόμαστε τέτοιες πρακτικές, τέτοιες συμπεριφορές και να μην μένουν, και να μένουν αναπάντητες. Σε ό,τι αφορά για τη δικιά μου είσοδο, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν είναι ωραία πράγμα, ωραίες εικόνες αυτές απέναντι στη φύλαθλη, γνώμη. Τώρα όμως, κάποιος πρέπει να το απαντήσει αυτού του κυρίου, ότι υπάρχουν και όρια. Δεν μπορεί να μπουκάρει και δεν είναι, ξέρετε, και κανένας κόμψος. Πολύ μακαρόνι τρώει, ρε παιδιά. Καλό βράδυ, κύριε Μπέο, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, όχι ως Πάνος, ως εκπομπή Total Football, ότι δεν υιοθετούμε την άποψη κανενός που υβρίζει κάποιον άλλον, και μάλιστα τον άλλο συναπών. Πρώτον, και δεύτερον και σημαντικότερον, δεν θέλουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Θέλουμε όλες τις κουβέντες που μπορούμε να κάνουμε με τον κύριο Μπέο και με τον οποιοδήποτε, οι οποίες θα έχουν αρχή, μέση, τέλος και πολιτισμό και όσο γίνεται ήθος. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε, ξέρουμε τι λέμε, αλλά να το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο όσο γίνεται. Και ως εκπομπή, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Οπότε δεν υιοθετούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Πρώτον, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.